Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσες ώρες καταναλώνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Πώς αυτό μεταφράζεται στη διάρκεια μιας ζωής? Λοιπόν, θα σας διευκολύνω εγώ απαντώντας. Υπολογίζετε πως ο μέσος άνθρωπος αφιερώνει περίπου 2 ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεγονός που μεταφράζεται σε 5 χρόνια και 4 μήνες στη διάρκεια μιας ζωής. Κατανοείτε λοιπόν πως ο χρόνος που αφιερώνατε σε αυτά είναι πολύτιμος στη γρήγορη λάμψη μιας ζωής. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μία νέα μορφή κοινωνίας. Μία εικονική κοινωνία που λειτουργεί διαδικτυακά. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Facebook, Instagram και άλλων. Τι εννοώ? Δημιουργούν ατομικά προφίλ, από τα οποία ενημερώνονται γύρω από τις νέες εξελίξεις. Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με μέλη κάθε υπηρεσίας. Πώς αυτή η νέα μορφή κοινωνίας επηρεάζει εμάς τους εφήβους? Είναι γεγονός πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αντικαταστήσει την άμεση συνομιλία και συναναστροφή με μία εικονική μορφή επικοινωνίας. Αυτό αφενός έχει τα θετικά του, καθώς μπορεί να φέρει ανθρώπους σε επαφή από όλο τον κόσμο. Αφετέρου όμως, είναι μία νέα πηγή κοινωνικών προβλημάτων. Πιο συχνές είναι η εξάρτηση, η κατάθλιψη, η απομόνωση και το άγχος. Ωστόσο, το μεγαλύτερο θύμα αυτού του νέου τύπου δικτύωσης είναι ο έφηβος. Ο έφηβος, μη έχοντας διαμορφώσει τελείως τον χαρακτήρα του, επηρεάζεται και κατευθύνει τη ζωή του με βασική προτεραιότητα την ενασχόληση με τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων. Έτσι, αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση της δίθεν κοινωνικότητας και διαστρεβλώνει με αυτόν τον τρόπο την αληθινή φύση της επικοινωνίας. Αποτέλεσμα, η εκδήλωση απρόβλεπτων συναισθηματικών μεταπτώσεων και το αίσθημα της μοναχικότητας, που συχνά οδηγούν τον έφηβο στην απομόνωση. Μακάρι οι αρνητικές συνέπειες να περιορίζονταν μόνο στα παραπάνω. Η φύση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης επιβάλλει τη δημιουργία μιας ψηφιακής εικόνας του εαυτού. Τι εννοώ? Το πλήθος των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστιο. Η δημιουργία ατομικών προφίλ, από τα οποία ο χρήστης εκθέτει την κοινωνική του ζωή, αναρτά φωτογραφίες, την τοποθεσία που βρίσκεται, τη διάθεση που έχει μέσα στη μέρα. Όλα αυτά πλάθουν την ψηφιακή του ταυτότητα. Όμως, δεν ισχύουν πάντα. Πώς ο έφηβος διαχειρίζεται αυτή την διφορούμενη ταυτότητα, που από τη μία φέρει τον πραγματικό και από την άλλη τον ψηφιακό εαυτό? Για να διατηρηθεί ένας ψηφιακός εαυτός, πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς από τον χρήστη του και να είναι προσαρμοσμένος στις προβλεπόμενες τάσεις. Έτσι, γίνεται αρεστός από τους συνομήλικούς του και αυξάνεται η δημοτικότητα και η επιρροή που έχει στους γύρω του. Ο έφηβος, λοιπόν, μπαίνει σε μια διαδικασία να επιθυμεί ολοένα και περισσότερη επιβράβευση από το κοινό του, λαμβάνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Όμως, ο ψηφιακός εαυτός συχνά δεν συμπίπτει με τον πραγματικό, αλλά με τον ιδανικό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αρχίζει μια συναισθηματική εξάρτηση, όπου ο χρήστης παρακολουθεί μανιωδώς τις αναρτήσεις άλλων μελών, ώστε να βρίσκεται σε μια διαρκή ετοιμότητα τροφοδότησης του ψηφιακού εαυτού με νέο υλικό. Και με αυτόν τον τρόπο παίζει με τη διαφορά του είναι και του φαίνεστε της προσωπικότητάς του, χτίζοντας έτσι μια ασφαλή εικόνα γύρω από τον εαυτό του. Από την άλλη, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε η δυνατότητα στενής παρακολούθησης της ζωής των διασύμων που θεωρούνται από τους εφήβους πρότυπα ή είδωλα. Η πρωτοφανής αυτή δυνατότητα που μας παραχωρήθηκε αφενός αποτελεί έμπνευση για εμάς, αφετέρου όμως ίσως κρύβει τον κίνδυνο υιοθέτησης λανθασμένων προτύπων και συνεπώς αλωτρίωσης της εφηβικής ταυτότητας. Η διαπίστωση πως πολλοί από τους συνομήλικούς μου βιάζονται να μεγαλώσουν, ώστε να ταυτιστούν με τα πρότυπά τους, γίνεται από όλους. Είμαι σίγουρη ότι καθημερινά αντικρίζεται εφήβους με ακριβά ρούχα, ακριβά κινητά, ακριβές τσάντες. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί? Ένα μέρος της απάντησης είναι η επιρροή που δέχονται από τα πρότυπά τους, τα οποία μέσω διαφόρων διαδικτυακών διαφημίσεων
προβάλλουν συνεχώς νέα προϊόντα, τα οποία έχουν στόχο τους εύκολους καταναλωτές, τους εφήβους. Αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο οι έφηβοι να υιοθετούν λαθασμένες αντιλήψεις για τη ζωή, αλλά πολύ περισσότερο να μην απολαμβάνουν τη χαρά της δικής τους ηλικίας μέσα από εμπειρίες που χτίζουν μια υγιή ζωή. Από προσωπική εμπειρία, ομολογώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να γίνουν πολύ πιεστικά μερικές φορές, προκαλώντας μας στρες και άγχος. Τελικά, είναι αρκετά δύσκολο να διαχειριστούμε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα φαινόμενα ψυχολογικών διαταραχών στους εφήβους έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, δηλαδή την δεκαετία που πρωτοεμφανίστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρευνες που έγιναν σε παιδιά από 12 έως 20 ετών έδειξαν αύξηση καταθλιπτικών επεισοδίων από το 8,7% το 2005 έως το 11,3% το 2015. Γίνεται σαφές ότι η εμφάνιση καταθλιπτικών επεισοδίων στους εφήβους ολοένα και αυξάνεται και χαρακτηρίζεται από στρες και άγχος και μία ευρεία διαφορία ολοκλήρωσης απλών καθημερινών δραστηριοτήτων. Συνοψίζοντας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει θετικά και αρνητικά τις ζωές όλων μας ή τουλάχιστον των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Είναι στο χέρι μας όμως να εφαρμόσουμε τον κανόνα του μέτρου. Μέτρον άριστον, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, για να δηλώσουν ότι στα πάντα θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία για να λειτουργούν ομαλά. Εάν υιοθετήσουμε αυτό το ρητό που κρύβει μέσα του μία βαθιά φιλοσοφική σκέψη για τη ζωή, τότε αυτή ίσως να γίνει πιο ανάλαφρη και όχι τόσο πιεστική όπως ήθιστε να αποκαλούμε. Ας βάλουμε λοιπόν όρια και σε αυτό το ζήτημα που μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία, ξεκινώντας από τη μείωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη μισή ώρα τη μέρα. Όσον αφορά τώρα τους γονείς, που είναι υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι, καλό θα ήταν να ενημερωθούν για τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτύου και να θέτουν περιορισμούς στην χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών με βάση την ηλικία των παιδιών τους και τις ώρες που εκτίθενται σε αυτά. Αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέσο, όμως τείνουν να γίνουν αυτοσκοπός. Είναι εργαλεία, όμως τείνουν να μας χρησιμοποιούν. Είναι μέσα δικτύωσης, όμως πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν μέσα απομόνωσης. Ας αναλάβουμε συνειδητά τα ίμια, για καλό δικό μας και των υπολείπων. Ας μην προτιμήσουμε τον αυτοματισμό εις βάρος του ανθρωπισμού. Ευχαριστώ πολύ.